Στον όμιλο θα συμπληρώσει ο Μπίστερ Paps. Κύπεδο Εμίλου Ταβερνάρη 2017, πάμε για κίνηση. Έχει δοθεί εκκίνηση του κυπέλου Εμίλου Ταβερνά, 2017. Ο Λεβάντε έχει καλή εκκίνηση και θα οδηγήσει την υποδρομία με Αλεχάνδρο κοντά αλλά και ρετσάν εξωτερικά. Πιο πίσω ο Σερθέο εσωτερική, κρίσμα εσάν στο κέντρο του στίβου έμεινε πίσω ο Μίστερ Πάπ. Ο Λεβάντε έχει κοντά του τον Αλεχάνδρο. Τώρα είναι στο ένα μήκο. Ρετσάν εξωτερικά, πιο πίσω εσωτερικά ο Σερθέο. Με κρίσμα εσάν έμεινε πίσω στα πέντε μήκε ο Μίστερ Πάπ. στο ρυθμό του είναι δύο μήκη τώρα. Από τον Αλεχάνδρο πάντα εξωτερικά του, ο ρετσάν εσωτερικά ο Σερθέο Κρίς Μαϊσάν πίσω, ο Μίστερ Παπς με το φαβορίτο ο Λεβάντες, να επιβάλλει τον ρυθμό του. Είναι δύο μήκη σταθερά από τον Αλεχάνδρο, τον Ρέτ Σαν Σερθέο. Βελτιώνει διαρκώ την θέση του από την εσωτερική Κρίς Μαϊσάν. Εμείνε πίσω ο Μίστερ Παπς, Λεβάντες. Δυόμιση μήκη από Αλεχάνδρο, Σερθέο τώρα εσωτερικά. Θέλει να βρει πέρασμα να περάσει και αυτό σε θέση βολή. Ο Ρετσάν επίση στην εξωτερική. Πάμε για το 8 με τον Λεβάντε. Ο Ρετσάν περνά στη δεύτερη θέση. Ο Αλεχάντρο υποπίεση με την τρίτο σερθέο. πίεση στην εσωτερική Κρι Μαϊσάν κάνει ανέβασμα καλό στην εξωτερική. Πάμε για το 6 με τον Λεβάντε να είναι μπροστά. Ο Ρετσάν είναι στα 2-3 μήκη. Ο Κρι Μαϊσάν πιέζει. Ο Σερθέο επιμένει εσωτερικά. Ο Αλεχάντρο λίγο πίσω με τον Λεβάντε στο 5 να είναι 3-4 μήκη από τον Ρετσάν τον Κρι Μαϊσάν τώρα στην εσωτερική προσπαθεί να πλησιάσει. Στη στροφή το φαβορεί ο λεβάντε στα τέσσερα μήκια από τον Ρετσάν. Κρίσμα Ισάν Σερθέο, Levante σταθερά στην πρωτοπορία. Ρετσάν στη δεύτερη θέση. Σερθέο προσπαθεί τώρα να περάσει τρίτο και να καταδιώξει το Ρετσάν για τη δεύτερη θέση. Καθώ ο Levante οδεύει για την επιτυχία. Ο εκπληκτικό αυτό τετραετή οδεύει για να κερδίσει πανεύκολα. Ο Νίκο Τσακούρα βλέπει πίσω, δεν βλέπει κανένα. Ο Σερθέο περνά στη δεύτερη θέση. Μάχη με το Κρίσμα εσάν. Σερθέο στη δεύτερη θέση, Κρίσμα εσάν και Red ο Λεβάντες. Επιβάλλει την μεγάλη του ανωτερότητα. Θα οδηγήσει από την αρχή, δεν θα κινδυνεύσει σε κανένα σημείο. Κερδίσει πανεύκολα. Σερθέο, άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση παρά και τα πολύ ψηλά του βάρη.